Η μητέρα είπε την εξής φράση: «Ο γιος μου θέλει να κάνει δώρα». Από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε έξω από μια ΜΕΘ να περιμένει την έκβαση μιας άνησης μάχης της ζωής με το θάνατο για το ίδιο της το παιδί. Και όταν ο δρόμος δεν είχε πια επιστροφή, ο αβάσταχτος πόνος δεν στάθηκε ικανός να επηρεάσει τη σκέψη και την άποψή της για τη δωρεά οργάνων. Βρήκε τη δύναμη να σταθεί όρθια, ίσως για λίγο ακόμη, για να κάνει πράξη, μια πράξη μεγαλειώδη. Ήταν ένας κώδικας ανάμεσα σε μάνα και γιο που έπρεπε να φτάσει στο τέλος του. Ενημερώσαμε τους συγγενείς, οι οποίοι αμέσως μετά την ενημέρωσή τους, μόνοι τους, μας πρότειναν τη δωρεά οργάνων. Μόνοι τους. Μόνοι τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε. Ακόμη και οι γιατροί αρχικά σάστησαν μπροστά στη θέα των γονέων που με αποφασιστικότητα επέλεξαν πριν να αφαιθούν στο θρήνο για τον ξαφνικό και τόσο πρόωρο χαμό του 22χρονου γιού τους να δρομολογήσουν το πόσο θάνατός του θα χαρίσει ζωή σε άλλους ανθρώπους. Ο νεαρός μοτοσυκλετιστής είχε μεταφερθεί με βαριά τραύματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Από το πρώτο κιόλας λεπτό η κατάστασή του ήταν ξεκάθαρο πως ήταν μη αναστρέψιμη όταν το αυστηρό πρωτόκολλο κλείδωσε οριστικά τη διαπίστωση του εγκεφαλικού θανάτου. Ήταν οι ίδιοι οι γονείς που ζήτησαν ο γιος τους να γίνει δωρητής οργάνων εκπλήσοντας τους γιατρούς που συνήθως μουδιασμένοι κάνουν το πρώτο βήμα μιας δύσκολης προσέγγισης. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε τους γονείς του παιδιού οι ίδιοι να έρχονται κοντά μας και να μας ζητούν να προχωρήσουμε σε μεταμόσχευση. Πρέπει να σας πω ότι η στιγμή αυτή ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Εκείνη είστε και στιγμή, άνθρωπος, κύριε Βολακάκη. Πραγματικά και δεν μπορείς να μην δακρύσεις σε μπορείς. Αυτή τη στιγμή. Μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα, ο κύριος Βουλακάκης απίφθινε ένα ακόμη δημόσιο αυτή τη φορά μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του 22χρονου Δημήτρη. Το πρωί της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν το σπαρακτικό τελευταίο αντίο, μια μεγάλη αερογέφυρα ζωής ολοκληρώθηκε και τα όργανά του από το Βενιζέλιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν σε Παγνή, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δύο νεφροί στην Αθήνα και το ύπαρ στη Θεσσαλονίκη. Και κερατοειδής του Πανεπιστημιακού. Και όταν ο ασθενής δυστυχώς καταλήγει εγκεφαλικά νεκρός, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτή η γέφυρα του θάνατου του συγκεκριμένου ασθενούς με τη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάνα και γιος είχαν πρόσφατα μέσα στην καραντίνα συζητήσει για τη δωρεά οργάνων, συμφωνώντας απόλυτα για τη σπουδαιότητά της. Η ζωή τα έφερε έτσι που τόσο γρήγορα η μητέρα κλήθηκε έμπρακτα να το αποδείξει. Και το έκανε με περίσσευμα αγάπης και μόνο για ανθρώπους που η ζωή τους θα αλλάξει πλέον οριστικά επειδή εκείνη θέλησε ο θάνατος του Δημήτρη να σημάνει τη δική τους επανεκκίνηση χαρίζοντάς τους με μεγαλοψυχία τα όργανά του.